Κυνήγης, Γυρία Νοτοπούλου. Καλημέρα. Νομίζω το θέμα το έχετε ακούσει. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την προηγούμενη συζήτηση. Είναι η αναγκαιότητα της σύνδεσης της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και της αγροτοδιατροφής σε σχέση με τον τουρισμό. Υπάρχει ένα μεγάλο μέγεθος ανθρώπων που έρχονται εδώ, που ήρθανε τουλάχιστον το 19, τώρα με τα γνωστά προβλήματα, θα μας πείτε και λίγα στο τέλος σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζουμε ότι αν πραγματοποιηθεί αυτή η διασύνδεση, θα έχει τεράστια επιτυχία για το εθνικό ΑΕΠ της χώρας. Σε αυτή τη διαδικασία θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας πρόταση. Καλημέρα κύριε Καραχρήστο, καλή χρονιά σε εσάς, σε όσους παρακολουθούν τις εκπομπές σας. Αισθάνομαι την ανάγκη συγκεκριτικά να σας ευχαριστήσω, όχι μόνο για την πρόσκληση, κυρίως που παρεμβαίνετε δυναμικά, είστε δυναμικά παρόντες στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας με μια άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία. Δεν είναι η πρώτη συζήτηση πάνελ στο οποίο συμμετέχω. Η θεματολογία που έχετε επιλέξει πράγματι αποτελεί το επίδικο και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων των παραγόντων, κυβερνητικών, φορέων και εκπροσώπων του τουρισμού στην συζήτηση για την επόμενη μέρα του τουρισμού. Το 2020 δεν είναι καθόλου εύκολη χρονιά για τον τουρισμό. Σημαδεύτηκε από την υγειονομική κρίση, πράγματι αναπάντεχη. Μας οδήγησε σήμερα σε μια τεράστια οικονομική ύφεση. Άρα χρειάζεται κατά προτεραιότητα να δούμε εργαζόμενους και επιχειρηματίες πώς στέκονται όρθιοι. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε άμεσο χρόνο να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στον προορισμό και ταυτόχρονα να κάνουμε το τουριστικό μας προϊόν πιο ανταγωνιστικό. Θα ήταν δηλαδή, όπως σωστά εισηγηθήκατε, ολέθριο λάθος, τολμώ να πω, αν περιορίσουμε τον ορίζοντα των δράσεών μας ή τη συζήτηση μόνο στην τρέχουσα συγκυρία και αγνοήσουμε την πραγματική ανάγκη που υπάρχει για να αναθεωρήσουμε την τουριστική πολιτική της χώρας. Άρα απαιτείται ένα στρατηγικός επανασχεδιασμός της εθνικής τουριστικής πολιτικής και εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποιους κύριους άξονες. Ο πρώτος είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η επιβίωση των εργαζομένων, η βιωσιμότητα του προορισμού, αλλά και η διασύνδεση με την εθνική και τοπική οικονομία. Μετά από τον κύριο Αραχοβίτη, δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Άλλωστε, έχει έτσι συνεισφέρει πάρα πολλά και ο ίδιος ως αρμόδιος υπουργός στην προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο σχεδιασμός και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει, θα σας πω, ιδιαίτερα. Δεν έχει αλλάξει στόχευση, δηλαδή, για την τουριστική ανάπτυξη. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η επιτακτικότητα και η επιτάχυνση έτσι, που έχει προκαλέσει στη δημόσια συζήτηση να πάμε σε αυτό το περίφημο νέο τουριστικό μοντέλο, το οποίο λίγο πολύ, κύριε Καραχρήστο, όλοι το αναφέρουν. Έτσι, είτε είναι ήδη ατάκας, είτε είναι ήδη άξονα σχεδιασμού, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη για το πόσο είναι ικανοί να το κάνουν πράξη και δευτερευόντως πόσο έχουμε καταλήξει ένα εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του τουρισμού και την διασύνδεσή του με άλλους παραγωγικούς τομείς. Χωρίς να θέλω να κλέψω έτσι, τη δόξα του αρμόδιου πρώην Υπουργού, του κ. Ραχοβίτη, επαναλαμβάνω ότι ο πρωτογενής τομέας ήταν βασικός πυλώνας του κυβερνητικού μας σχεδιασμού. Άρα λοιπόν, σήμερα η επίτευξη του στόχου για τη δίκαιη ανάπτυξη περνά αυτονόητα μέσα από την υποστήριξη του αγροτικού τομέα και φυσικά για την ενίσχυση καινοτόμων πρωτοβουλειών. Σας θυμίζω ότι τότε είχαμε θέσει κύριο στόχο τη μετάβαση του ελληνικού αγροτικού τομέα και της αγροτικής παραγωγής από την παραδοσιακή καλλιέργεια σε πιο σύγχρονες μεθόδους. Και φυσικά, ο στόχος παραμένει η διασύνδεση με τον τουρισμό. Άρα λοιπόν, αν μιλήσουμε για τον τουρισμό υπαίθρου, για παράδειγμα, τον αγροτουρισμό, ένα τουρισμό που αναπτύσσεται κοντά στη φύση, που μπορεί να δώσει στον ταξιδιώτη την ευχαρίστηση να βιώσει την φυσική και την αγροτική ζωή, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στον στόχο έτσι, διεύρυνσης και της τουριστικής περίοδου, αλλά και της βιωσιμότητας του τουριστικού μας προϊόντος και, προσέξτε, και της διαφοροποίησης του αγροτικού εισοδήματος. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε τίποτα άλλο για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πέρα από την ενσωμάτωση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αλυσίδα αξίας του τουριστικού μας οικοσυστήματος. Πρέπει να μιλήσουμε λοιπόν για τη μεταποιητική διαδικασία, για την ποιοτική αναβάθμιση, για το πώς το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού διαχέεται σε όλη την τοπική κοινωνία και σε επιμέρους κλάδους. Να θωρακίσουμε λοιπόν τον τουρισμό μας
μέσα από τη διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς. Εμείς τώρα λίγο πέσαμε και δεν έχετε ευθύνη εσείς, αλλά επειδή ήταν να βγει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης πρώτα, αλλά επειδή ανοίξαν σήμερα τα μαγαζιά, θα βγουν στην τελική, στο κλείσιμο. Είναι σημαντικό ότι και η μελέτη που έχει βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν το 2017, έλεγε ότι εάν αναπτυχθεί και συνδεθεί η ανάπτυξη της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και του αγροτουρισμού σε σχέση με τον τουρισμό, γιατί όταν λέμε να παίρνουν, να αναπτυχθούν οι βιομηχανίες, να βγάζουν ελληνικά προϊόντα και να γίνει, υπάρχει logistic παραγωγής και διασύνδεση των προϊόντων, να υπάρχει βιοτεχνία. Αυτά που έλεγε η κυρία Κερέκου, τα τσολιαδάκια που μιλάνε, που αυτή τη στιγμή πηγαίνεις και παίρνεις τσολιαδάκι στην Ακρόπολη και γράφει από κάτω Κίνα. Να ανοιχτούν βιοτεχνίες, να ανοιχτούν αγροτοδιατροφικές συμπράξεις, ιδιαίτερα επειδή κάναμε συζήτηση το προηγούμενο διάστημα στο χειμερινό όγκο, αυτός ο όγκος όλος, εάν αναπτυχθεί, που σιγά σιγά εγκαταλείπεται, μπορεί να τροφοδοτήσει τις αγορές εκείνες του τουρισμού που έχουν ανάγκη να πάρουν ελληνικά προϊόντα. Και αυτοί είναι οι υποστηριχτές και οι διαφημιστές των προϊόντων στο εξωτερικό. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό που θέλουμε να ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση και έχουμε με όλο τον κόσμο το παραγωγικό όλο αυτό το δεκαήμερο. Αυτές τις απόψεις νομίζω ότι συμβάλλουν και σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε όλα αυτά. Νομίζω πως θέσατε ακριβώς το ζήτημα έτσι όπως είναι, με απλά και κατανοητά λόγια από το επιμέρους παράδειγμα που αναφέρετε. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, ότι η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή στον επαναπροσδιορισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Για παράδειγμα, το σχέδιο το κυβερνητικό, η στοχοθεσία, όπως κατατέθηκε στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι τίποτα πέρα από άξονες γενικόλογους, συνηθισμένους, copy-paste, θα έλεγε κανείς, από κάποια μαθήματα, project management. Ωστόσο, δεν συμπληρώνονται, δεν τεκμηριώνονται με το πώς αυτά θα γίνουν πράξη. Αν μιλήσουμε για την τουριστική εκπαίδευση, υπάρχει τεράστιο κενό. Δεν φαίνεται να προσανατολίζει κάποιος την τουριστική εκπαίδευση στην κατεύθυνση αυτή, διασύνδεση, δηλαδή είτε του πρωτογενούς τομέα, είτε του μεταποιητικού τομέα, είτε της βιοτεχνίας με τον τουρισμό. Δεν φαίνεται καν μια στοιχειώδης αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, διότι κατά τα ψέματα ο τουρισμός είναι οι άνθρωποι του. Και οι άνθρωποι του ορίζονται με βάση, πέρα από την προσωπικότητά τους, πέρα από το δικό του συμφέρον, αλλά και με βάση το σχεδιασμό που υπηρετούν και με βάση και την εκπαίδευση και την εμπειρία που φέρουν, είτε την εργασιακή είτε την ακαδημαϊκή τους. Επίσης, βλέπουμε να λείπει οποιαδήποτε αναφορά στον τουρισμό στα κρίσιμα εργαλεία σχεδιασμού. Εδώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση να διαχειριστεί, εκτός εάν προβεί σε εκλογές και περάσουμε σε μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση, έρχεται να διαχειριστεί το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά κονδύλια, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και τίποτα από αυτά δεν έχει στη βάση του τον τουρισμό. Υπάρχει μόνο όσον αναφορά εν είδη διασύνδεσης άλλων τομέων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε σήμερα να εξακολουθήσουμε να μιλάμε για τον κρίσιμο παραγωγικό τομέα της χώρας, για το τουριστικό μας προϊόν που αποτελεί συνδυασμό και υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που παράγει και που προσφέρει, που ήταν αναπτυξιακό εργαλείο και μπορεί να ξαναγίνει αναπτυξιακό εργαλείο. Αυτή τη στιγμή ωστόσο μοιάζει να συμπαρασύρει όλη την οικονομία μας σε ύφεση, και να μην συζητούμε για το πώς θα πετύχουμε όλους αυτούς τους μεγαλεπίβολους στόχους. Και για να πετύχεις ένα μεγαλεπίβολο στόχο, χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός, χρειάζονται πολιτικές και χρειάζονται και χρηματοδοτικά εργαλεία, φυσικά βέβαια παράλληλα με τους ανθρώπινους πόρους. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω στο ερώτημά σας, σε τόσο μεταβαλλόμενες, διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, αυτό που ερχόμαστε να εισφέρουμε είναι, στη σημερινή συζήτηση, είναι ότι λείπει ο στρατηγικός σχεδιασμός στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, της δίκαιης ανάπτυξης. Και αν αυτή η συζήτηση, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Καραχρήστο, με τον εαυτό μας, δεν γίνει, αν δηλαδή ο τουριστικός κόσμος μαζί με την κυβέρνηση, μαζί με όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, δεν προβούν σήμερα
σε μια νέα κοινωνική συμφωνία για το πώς θα εισάγουν, θα σταματήσουν να εισάγουν προϊόντα που μπορούν να παραχθούν εδώ, πώς θα ενισχύσουν την τοπική παραγωγή, πώς θα περάσουμε σε νέα μοντέλα τουρισμού, αντί να επιμένουμε σε μαζικό τουρισμού και να πιστοχωρούμε διαρκώς στις πιέσεις των μεγάλων ξένων τουριστικών πρακτόρων, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουμε στα λόγια πάλι και η χώρα μας θα χάσει μερίδιο από την τουριστική πίτα. Διότι μετά τον COVID τίποτα δεν είναι το ίδιο. Να σας κλέψουμε και μία πρόβλεψη για το 2021. Για τον τουρισμό. Δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη να κάνω προσωπικές προβλέψεις. Ένιωσα πάντα, τουλάχιστον από τη στιγμή που μου ανατέθηκε η ευθύνη του τουρισμού από την κοινοβουλευτική ομάδα, να βασιστώ και να ακούσω με προσοχή τις προβλέψεις των αρμόδιων φορέων, των επιστημονικών φορέων, των θεσμικών φορέων. Οι προβλέψεις δεν είναι καλές, κύριε Καραχρήση. Το ξέρετε, το δημοσιεύετε διαρκώς. Προφανώς θα υπάρχει μια ανάκαμψη και μια επανεκκίνηση του τουρισμού, ειδικά εφόσον προχωράει ο εμβολιασμός. Σίγουρα όμως, για να επανέλθουμε στα προ-COVID επίπεδα, θα μας πάρει αρκετό καιρό. Το γνωρίζουμε αυτό. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να στηριχθούν εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Οι εργαζόμενοι σήμερα εξακολουθούν να λένε πεινάμε, και όταν πεινάνε μήνες, καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, και οι επιχειρηματίες να δηλώνουν ότι οι μισοί σχεδόν κοντεύουν να βάλουν λουκέτο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Βλέπουμε λοιπόν μια ανεπαρκέστατη κυβέρνηση να διαχειριστεί την πανδημία, να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να σώσει τους εργαζόμενους. Πολύ δε μάλλον να κάνει στρατηγικό σχεδιασμό όταν δεν ξέρει ότι η ίδια τι θέλει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας που είσαστε στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, φεύγουμε από την κυρία Νοτοπούλου. Ήταν να βγει κάποιος εκπρόσωπος από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γι' αυτό έχουμε τον βουλευτή πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σαρακιώτη. Νομίζω ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης θα βγουν στο κλείσιμο της εκπομπής μετά από 10 μέρες που θα κάνουμε. Να πάμε όμως στον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, το βουλευτή Φθιότητας και αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξης. Γιατί το θέμα που συζητάμε σήμερα, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, απλώς το ξανααναφέρω για άλλη μια φορά, ότι είναι διασύνδεση βιομηχανίας, βιοτεχνίας σε σχέση με τον τουρισμό. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της αγροτοδιατροφής, αλλά είναι και το κομμάτι της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας. Έχουμε τον κύριο Σαρακιώτη.